ευρωπαϊκά, πανελλαδικά, η εβδομάδα που διανύομαι είναι η εβδομάδα πρόληψης και εκπαίδευσης. Απευθυνόμαστε στους απλούς πολίτες στο πώς να αντιμετωπίζουν μια καρδιακή ανακοπή, πώς να αντιμετωπίζουν πώς να χρησιμοποιούν έναν αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής και πώς να αντιμετωπίζουν την πνιγμονή από ξένο σώμα με τη λαβή Heimlich. Οπότε είστε εδώ και κάνετε αυτά τα μαθήματα για τα παιδιά που θα έρθουν, για τους μεγάλους. Σωστά, κάνουμε επιδείξεις πρώτων βοηθειών. Κάνουμε εμείς πρώτα ένα σενάριο και μετά βάζουμε τους απλούς πολίτες βήμα-βήμα το πώς να κάνουν τους χειρισμούς. Είναι εύκολο να μάθουν κάποια πρώτα βήματα όσοι θα έρθουν εδώ? Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτές οι δεξιότητες απευθύνονται κυρίως στους απλούς πολίτες. Για μας είναι πολύ σημαντικό όλοι οι απλοί πολίτες να γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίζουν μια καρδιακή ανακοπή, δηλαδή ένα άτομο το οποίο κατέρευσε και δεν αναπνέει, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, το υπερευαίσθητο όργανο στο ανθρώπινο σώμα είναι ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος κάθε λεπτό που δεν δέχεται οξυγονωμένο αίμα χάνει περίπου το 7 με 10% των βασικών του λειτουργιών και είναι μη αναστρέψιμη αυτή η κατάσταση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για εμάς τους επαγγελματίες υγείας, όταν πάμε να αντιμετωπίσουμε μια καρδιακή ανακοπή, ήδη να υπάρχουν απλοί πολίτες και να εφαρμόζουν τουλάχιστον καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Ξέρουν οι πολίτες τα βασικά, δηλαδή γιατί πάντα σε συμβάντα? Αυτό γίνεται ύστερα από εκπαίδευση. Είναι πάρα πολλοί πολίτες, σύλλογοι που έχουν ευαισθητοποιηθεί και ασχολούνται πολύ ενεργά με την εκπαίδευση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και μου δίνεται και ευκαιρία να το συγχαίρω κιόλας. Εμείς σαν υπηρεσία προσπαθούμε με τέτοιες δράσεις να περάσουμε το μήνυμα ότι πρέπει όλοι να είμαστε εκπαιδευμένοι σε αυτές τις δεξιότητες. Δεν είναι να περιμένουμε μόνο τους διασώστες στο ΕΚΑΒ για να κάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει και εμείς οι ίδιοι να είμαστε εκπαιδευμένοι έτσι ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στους συνάνθρωπό μας να επιζήσει. Τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι πολύ σημαντικά, έτσι δεν είναι? Τα πρώτα λεπτά είναι πολύ σημαντικά. Φυσικά από το πρώτο δευτερόλεπτο, σε αυτές τις περιπτώσεις, ο χρόνος είναι ο χρυσός. Γι' αυτό και απευθυνόμαστε στους απλούς πολίτες ότι θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίσουν μια καρδιακή ανακοπή.